Μαργαρίτης, όχι εσάς. Κουβέντα κάνουμε. Θέλω, βεβαίως, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αβγενάκη, τον κύριο Σταθάκη, τον κύριο Μαργαρίτη που ήταν σήμερα μαζί μας. Η Χριστίνα Κοράη μένει. Πρέπει να με διευκολύνει όμως, Θάνο, για να μπορέσουμε να αποχαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας. Και εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε. Mm-hmm. Υποσχεθήκαμε ότι θα πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, θα έλεγες, ανήκει στην κατηγορία εκείνων που. Αν πεις πολύ καλά λόγια για εκείνον, μπορεί και να σε βρει να σου πει με γλύφεις. Εγώ δεν σε ξέρω, σε αγνοώ, τηλεόραση δεν βλέπω, τηλεόραση δεν έχω σπίτι μου. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρνηθεί τις βραβεύσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρνηθεί τις δημόσιες σχέσεις. Είναι... Μια, θα πω μόνο ονοματεπώνυμο και θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, και εσύ, καλή μου φίλη Χριστίνα Κοραή, που περιμένεις τόση ώρα να ακούσεις. Έχω μία αγωνία. Να πω ονοματεπώνυμο και θα καταλάβεις αμέσως γιατί Βεβαίως. Κάνουμε αυτόν τον ιδιαίτερο πρόλογο. Βεβαίως. Ντίνος Χριστιανόπουλος. Ω, Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε λοιπόν, μεγάλη χαρά και τιμή, τον κύριο Ντίνο Χριστιανόπουλο που είναι μαζί μας. Κύριε Χριστιανόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν με γνωρίζετε, αλλά το θέμα δεν είμαι εγώ. Το θέμα είσαστε εσείς. Εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης πολλές φορές πιστεύουμε ότι η είδηση και τα πρόσωπα είμαστε εμείς. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που έχω τη δυνατότητα να μιλάω και εγώ και οι συνεργάτες μου μαζί σας. Είσαστε καλά? Πολύ καλά. Είσαστε ένας άνθρωπος μοναχικός, αλλά ευτυχισμένος μοναχικός. Με την έννοια ότι επιλέγετε τους φίλους σας, επιλέγετε τα πράγματα που σας αρέσουν. Με έναν τρόπο, θα έλεγα, που κάποιος μπορεί να τους παραξενέψει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν σας πω ότι σήμερα είχαμε εκλογές στην Αμερική, το ξέρατε? Όχι. Τον έχετε ακούσει ποτέ? Το όνομα Ομπάμα το έχετε ακούσει ποτέ? Το άκουσα κάποτε, δεν μου λέει τίποτε. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ που εκλέχθηκε για δεύτερη φορά. Δεν διαφέρει και πολύ από τους προηγούμενους. σε αυτό δεν έχετε. Εδώ τι συμβαίνει στη χώρα μας αυτή την εποχή, ενημερώνεστε? Πολύ λίγο. Ευτυχώς δεν έχω τηλεόραση και δεν ακούω τίποτε απολύτως. Τηλεόραση και, ναι, και άκουσα τώρα και αυτά τα μαλλιοτραβήγματά σας με τους διαφόρους υπουργούς και ειλικρινά χαίρομαι που δεν τα ακούω ποτέ. Όμως ο λαός, αυτός ο λαός, ο δύσμυρος λαός, τι πρέπει να κάνει? Εσείς ίσως έχετε τη δυνατότητα να έχετε μια τέτοια αντιμετώπιση και στάση στα πράγματα. Δεν έχω και πολύ όπως νομίζετε και φοβούμαι ότι όλα πάνε προς το χειρότερο και φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς, λέτε, με τις επιλογές μας. Με τις επιλογές μας, αυτούς που ψηφίζουμε. Βέβαια. Είσαστε ένας άνθρωπος με πολύ πλούσιο έργο. Διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος, εκδότης και βιβλιοκριτικός. Έχετε προταθεί και σας έχουν γίνει τιμητικές διακρίσεις τις οποίες ουδέποτε παραλάβατε. Αλήθεια, αυτή η αιμονή σας να μην δεχόσαστε τη βράβευση από κάποιους ανθρώπους ή κάποιους φορείς? Γιατί, κύριε Χριστιανόπουλε? Και εγώ δεν ξέρω γιατί, πάντως δεν γουστάρω βραβεύσεις. Το θεωρώ μία διαφθορά. Όποιος απλώνει ένα χέρι για να πάρει ένα βραβείο, ανοίγει την πόρτα στο να διαφθαρεί. Τέλος πάντων. Με την τηλεόραση ποια είναι η σχέση σας? Μα νομίζω ότι έπρεπε να το ξέρετε. Δεν έχω καν τηλεόραση και δεν βλέπω ποτέ. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευτυχία για μένα. Εκείνη... Το ότι ναι. Το σπίτι δεν έχει τηλεόραση σημαίνει ότι το σπίτι έχει ηρεμία και γαλήνη. Τώρα που άκουσα τις συνομιλίες σας με τους υπουργούς, έφρυξα. Αν αυτό το πράγμα έπρεπε να το ακούω κάθε μέρα, θα είχα τρελαθεί. Ευτυχώς δεν ξέρω τίποτε από αυτά. Και είμαι αρκετά ευτυχισμένος. Δεν με ακούτε ούτε ραδιόφωνο, ούτε διαβάζετε εφημερίδες, κύριε Χριστιανόπουλε? Ούτε ραδιόφωνο, ούτε εφημερίδες. Είναι το ίδιο σκατό. Εκείνοι όμως που λένε ότι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης, αυτή η αντίληψη για τον σωστά ενημερωμένο πολίτη. Ο σωστά ενημερωμένος πολίτης το μόνο πράγμα που καταφέρνει είναι να κάνει διαρκώς γκάφες ή να ψηφίζει διαρκώς τους συμμετέρους. Σας μεταφέρουν... Και τα δύο είναι φρίκι.
σας μεταφέρουν το τι συμβαίνει στη χώρα τα κοντινά σας πρόσωπα. Γιατί κάποια πράγματα φαντάζομαι θα τα γνωρίζετε. Αυτό ακριβώς. Στην παρέα σας, οι συγγενείς σας, σας λένε ας πούμε ότι έγινε αυτό ή έγινε το άλλο. Έτσι μαθαίνετε τις εξελίξεις δηλαδή. Εκείνο που μαθαίνω, το μόνο που ξέρω δηλαδή, είναι ότι κάθε εβδομάδα κόβουν τους μισθούς. Φίλους παρέες δεν έχετε, κύριε Χριστιανόπουλε? Ορίστε. Παρέες, φίλους, φίλες έχετε? Πώς δεν έχω, αστειεύεσαι? Και κάθε Πέμπτη πού πηγαίνετε? Πουθενά, στο σπίτι μου. Όχι, δεν έχετε μια παρέα που μου φαίνεται μια φορά το μήνα Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος? Είναι μια παρέα. Κάνετε λάθος. Άλλη μέρα είναι. Τρίτη. Όπου έχετε μια παρέα που πηγαίνετε, περισσότερο τραγουδάτε και πίνετε κάνα ποτηράκι. Τσιτσανιστές είσαστε με την... Καταρχήν δεν με ξέρετε καθόλου. Δεν πίνω ποτέ. Ποτέ? Ούτε για αστείο. Μα ο Τσιτσάνης δεν μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη να πιείτε ένα ποτηράκι, που το λατρεύετε, ξέρω. Ο Τσιτσάνης καταρχήν έπαψε πια να υπάρχει και να μας δίνει ένα δίδαγμα. Εγώ τον αγαπούσα και όταν ζούσε, αλλά δεν τον ακολουθούσα. Δεν πίνω ποτέ. Θέλω να ακούσετε τι είπε για σας ένας φίλος σας που τον φιλοξενούμε μερικές φορές στην εκπομπή λόγω της ιδιότητάς του. Θα ήθελα, δεν ξέρω από τη φωνή αν το καταλάβετε. Όχι, πού να καταλάβω. Είναι ο καθηγητής ο Άρης Καζάκος που είναι στην παρέα. Τον ξέρετε τον κύριο Καζάκο? Τον ξέρω, τον ξέρω. Για να ακούσουμε τι λέει για σας, για να ακούσουμε. Μιλώντας για τον Τίνο Χριστιανόπουλο, μπορώ να σας πω λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ποιητή. Δεν είμαι ο καταλληλότερος να κρίνει την ποιησή του, αλλά δεν νομίζω ότι κι εσείς θέλετε μία δήλωση που να αφορά την ποιότητα της ποιησής του. Έχει γράψει εκπληκτικά ποιήματα, τα οποία αρέσουν σε μένα. Αυτό μπορώ να σας το πω, μπορώ να σας πω ότι μ' αρέσουν τα ποιήματά του. Δεν είμαι κριτικός ποιησής, όπως υπάρχουν και άλλα ποιήματά του τα οποία δεν μου αρέσουν τόσο. Αλλά αν ήθελα να επισημάνω το κύριο χαρακτηριστικό του Ντίνου Χριστιανόπουλου, είναι ότι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αν ήθελα λοιπόν να του στείλω μία ευχή, η ευχή μου αυτή είναι να παραμείνει ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και πρέπει να συμπληρώσω το εξής. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν ο πρωτοπόρος σε μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη να τιμηθεί ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, το σπουδαιότερο μέρος του έργου του στη Θεσσαλονίκη. Πριν από κάμποσα χρόνια η πλατεία εδώ μπροστά μας ονομάστηκε πλατεία Τσιτσάνη. Και εδώ και κάμποσα χρόνια έχουμε επίσης και την προτομή του Τσιτσάνη. Κάθε Σεπτέμβρη γίνεται μια γιορτή στη μνήμη του Τσιτσάνη. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος λοιπόν ήταν από τους πρωτοπόρους και συμμετέχει στις γιορτές αυτές με τους φίλους του Τσιτσάνη. Ο ίδιος, ο φίλος μου ο Νίκος Στρουθόπουλος και η Δώρα Στρουθοπούλου και βεβαίως και άλλα συγκροτήματα τα οποία συμμετέχουν στις γιορτές αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω σε σχέση με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο ότι είναι λάτρης του Τσιτσάνη, είναι πιθανότατα ο σοβαρότερος μελετητής του έργου του Τσιτσάνη και επίσης πρέπει να πω ότι αυτό είναι και κάτι που μας συνδέει, δηλαδή η αγάπη για το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από την ευχή που είπα προηγουμένως για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, θα ήθελα να του αφιερώσω και ένα τραγούδι, το «Μην απελπίζεσαι», στην πρώτη εκτέλεση με τη Σωτηρία Μπέλου, που ηχογραφήθηκε το 1948 μέσα στον τρομακτικά αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Θα ακούσετε μετά, ελπίζω, τους στίχους και το τραγούδι που το ξέρουν ασφαλώς όλοι. Νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη συμβολική αξία και σημασία σήμερα. Επίσης, κλείνοντας για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, θέλω να πω και κάτι άλλο. Θυμάμαι ένα σπουδαίο δίστιχό του, το οποίο λέει περίπου τα εξής, ό,τι θυμάμαι από μνήμης. Λύσαξαν να με θάψουν, δεν ήξεραν όμως πως είμαι σπόρος. Το δίστιχο αυτό ταιριάζει Γάντι στον ελληνικό λαό σήμερα με όλα αυτά που παθαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρόλο λοιπόν που δεν επιδιώξατε ποτέ να δεχτείτε την βράβευσή σας, παρόλο που ποτέ δεν υπήρξε ένας άνθρωπος που αναζήτησε την αναγνώριση, έχετε πάρα πολλούς και παρά το δύσκολο του χαρακτήρα σας, για να πω και κάποιοι, να μην πούμε μόνο τα θετικά, έχετε πάρα πολλούς φίλους. Πάρα πολλούς που θαυμάζουν το έργο σας
και πάρα πολλούς που θαυμάζουν τη στάση σας, κύριε Χριστιανόπουλε, στη ζωή. Ε, τι να κάνω, θα το υποστώ και αυτό. Το γεγονός τώρα ότι εμείς, οι παγκοσμίως άγνωστοι για σας, σας ζητάμε καμιά φορά να μιλήσουμε μαζί σας και εσείς δεχόσαστε. Πρώτη απορία. Γιατί δεχόσαστε, γιατί δεχτήκατε σήμερα τη συζήτηση αυτή? Απλώς το υφίσταμε. Είναι εκπληκτικό αυτό. Και μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, τι άλλο μπορεί να μας πείτε. Δηλαδή, αν είμαστε κουραστικοί, θα μας το πείτε ευθέως. Αυτή η ομοιευθύτητα που δεν διαθέτουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες συνήθως, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή όταν μιλάμε με κάποιους, δεν τους μιλάμε ειλικρινά. Ούτε στα μάτια τους κοιτάμε, ούτε τους μιλάμε ειλικρινά. Εσείς όμως το λέτε. Δηλαδή, είσαστε έτοιμος να μου πείτε ότι είμαι αντιπαθητικός. Οι Έλληνες δεν ξέρουν από πού να γλύψουν. Από το πρόσωπο ή από τον κόλο. Αυτό είναι. Τώρα, αφού αναφερθήκατε σε γλύψιμο, να μαλακώσω λίγο την ατμόσφαιρα, μπας και ακούσω καμιά καλή κουβέντα. Αφιερωμένο εξαιρετικά, αφιερωμένο εξαιρετικά, αφιερωμένο εξαιρετικά για σας. Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση που μας έλεγε και ο κύριος Καζάκος προηγουμένως. Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, πάντως εμείς το ψάξαμε και μάλλον πρέπει να είναι η πρώτη εκτέλεση με την Σωτηρία Μπέλου. Με τη Σωτηρία Μπέλου. Ίσως λέτε ψάχνετε, να μην είναι η πρώτη εκτέλεση. Ψάχνετε, κάτι καλό θα βγει. Κύριε Χριστιανόπουλε. Από ναι. Τους πολιτικούς της Θεσσαλονίκης, της πόλης σας, με ποιους έχετε έτσι κάποια σχέση, έχετε συζητήσει? Ξέρετε φυσικά ποιος είναι δήμαρχος. Ε, πώς δεν ξέρω. Ξέρω. Και τι έγινε. Μάλιστα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που ψηφίσατε? Ψηφίζετε? Δεν θυμάστε. Ψηφίζω βέβαια, ανελιπώς. Και μονίμως λευκό. Όμως αυτό με την έννοια του ενεργού πολίτη, ότι αυτό είναι παράδειγμα και για τους άλλους, είναι στάση προσωπικής ζωής σας? Γιατί για σκεφτείτε να ψηφίσαμε όλοι λευκό, τι θα γινότανε? Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καλύπτω όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό εμένα με βολεύει. Αν εσάς δεν σας βολεύει, με γεια σας, με χαρά σας. Αλήθεια, το γεγονός ότι σημαντικές προσωπικότητες έχουν επιδιώξει να έρθουν να σας βρουν και μερικές φορές μοιραία μπορεί και να συναντηθήκατε. Είναι η ίδια η αντιμετώπιση όπως μιλάτε τώρα, τους μιλάτε και εκείνους, ή θα προσποιηθείτε τον καθώς πρέπει, ας πούμε, επειδή είναι υπουργό? Περίπου. Κάποτε γνώρισα αυτόν τον πρωθυπουργό. Ποιο λέτε από όλους? Αυτόν τον Σαμαρά. Α, το ξέρετε, ξέρετε ότι είναι πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Ήρθε να με γνωρίσει σε ένα βιβλιοπάζαρο. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι κάθε καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα βιβλιοπάζαρο στην παραλία. Κάποτε λοιπόν ήρθε να με γνωρίσει και μου λέει, τι έχετε να πείτε για μένα? Τώρα εγώ δεν τον ήξερα και καλά, τι να πω. Λέω, ακούστε να δείτε. Ένα πράγμα με συγκινεί πάρα πολύ με σας, το ότι είστε δισεγγονός της Πινελόπης Δέλτα. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω απολύτως τίποτε για σας. Και έτσι έφυγε ο άνθρωπος. Για τον κύριο Ψωμιάδη, ποια είναι η γνώμη σας? Τον ξέρω βέβαια αρκετά, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να έχω ιδιαίτερη γνώμη. Από ό,τι ξέρω, ξέρει και ψέλνει πάρα πολύ ωραία.